Κώστας Στούπα, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στο Capital και οικονομικός συντάκτης, σήμερα φιλοξενούμενος News Hub. Γεια σας, κύριε Στούπα. Καλημέρα σας. Κύριε Στούπα, θα ήθελα να κάνουμε την είσοδο στην κουβέντα μας με ένα άρθρο που γράψατε πρόσφατα με τίτλο «Η Γερμανία, στη Γερμανία επαναλαμβάνεται η ιστορία» και συγκρίνετε την άνοδο του AfD στη Θουριγγία και στη Σαξονία με την άνοδο του ναζιστικού κόμματος το 1929. Και θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε να διαμορφώνεται με αφορμή αυτό η πολιτική γεωγραφία στην Ευρώπη. Είναι τεκτονικές αυτές οι εξελίξεις. Όντως θυμίζουν λίγο την περίοδο του 1929 που τα άκρα είχαν ισχυροποιηθεί πάρα πολύ και οδηγήσαν στο φασισμό στην Ευρώπη, στην άνοδο των ναζιστικών και των φασιστικών καθεστώτων. Παρ' όλα αυτά όμως η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, ενδεχομένως να ισχύει μόνο αυτό που έλεγε ο Μάρκ Τουέιν, ότι ομοιοκαταληκτεί κατά καιρούς. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θα πρέπει να απαντήσουν κατά τη γνώμη μου οι συστημικές πολιτικές δυνάμεις στα αμέσως επόμενα χρόνια είναι σε μερικά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα αυτά είναι ότι πώς θα διαχειριστούν οι δυτικές κυβερνήσεις και κοινωνίες την προσπάθεια εισόδου στις περιοχές τους, στις κοινωνίες τους, μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων από την Αφρική και την Ασία. Αυτή είναι η αγωνία των κοινωνιών που μη βλέποντας απαντήσεις σοβαρά διαρθρωμένες στρέφονται σε ακραίες πολιτικούς σχηματισμούς. Αν κοιτάξει κανείς τους δημογραφικούς δείκτες της Αφρικής, τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες 2-3 δεκαετίες, ο πληθυσμός θα αυξηθεί κατά αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια. Μερικές εκατοντάδες από αυτές θα θελήσουν να μετικήσουν στους παραδείσους της Ευρώπης και της Δύσης συνολικότερα. Τι απάντηση, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε σαν κοινωνίες αυτή την πίεση που θα δημιουργηθεί? Τώρα βλέπουμε τον προπομπό, οι μερικές χιλιάδες άνθρωποι που έρχονται κάθε χρόνο, μερικές δεκάδες χιλιάδες ενδεχομένως, είναι ο προπομπός αυτού του κύματος. Οι δημογραφικοί δείκτες δείχνουν ότι αυτή η πίεση θα αυξηθεί. Θα πρέπει λοιπόν σαν κοινωνίες να βρούμε οι πολιτικές δυνάμεις, μάλλον οι συστημικές, τόσο της αριστεράς όσο και της δεξιάς, της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς, να βρούνε κάποιες σαφείς απαντήσεις στο πώς θα διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα τις επόμενες δεκαετίες. Τα δύο άκρα, οι δύο ακραίες απόψεις λένε, η μία λέει ότι κανένας και καμία επιμειξία φιλετική στη Δύση με ανθρώπους που έρχονται από άλλες φυλές και κοινωνίες. Η άλλη άποψη λέει, η αριστερή λέει, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καμία από τις δύο δεν είναι ρεαλιστική άποψη. Οι κοινωνίες της Δύσης δημογραφικά γερνάνε. Οι κοινωνίες της Δύσης άρα θα πρέπει να δεχτούν μετανάστες, άρα θα πρέπει να επιλέξουν μετανάστες και πώς θα πρέπει, ποιους θα επιλέξουν και ποια κριτήρια θα πρέπει να τηρεί κάποιος για να μπορεί να ζήσει, να μεγαλώσει και να γεννήσει τα παιδιά του στις δυτικές κοινωνίες. Πιστεύετε ότι έχει χάσει πλέον το πολιτικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη, έχει χάσει την ικανότητά του να φουγκράζεται την κοινωνία, γιατί συνδυαστικά με το αποτέλεσμα που είχαμε στην Γαλλία και την άνοδο της Λεπέν, δεν μπορεί ας πούμε στο 37% ξαφνικά όλοι οι Γάλλοι πολίτες να έγιναν έτσι αρνηπείο οφθαλμού ακροδεξί. Έχει χάσει λοιπόν την ικανότητά της να φουγκράζεται το πραγματικό πρόβλημα, οπότε δεν μπορεί να αντιτάξει μια ουσιαστική πρόταση? Αυτό που φαίνεται κάπως έτσι, έχει χάσει την δυνατότητα να ακούει, να διαρθρώνει πολιτικό λόγο και να μεθοδεύει μακροπρόθεσμες στρατηγικές λύσεις. Η ευκολία των τελευταίων δεκαετιών στις δυτικές κοινωνίες έχει δημιουργήσει, έχει αμβλύνει τα αντανακλαστικά και οι πολιτικές δυνάμεις και οι κοινωνίες αλλά και οι πολιτικές δυνάμεις τις οποίες αναδεικνύουν οι κοινωνίες περιορίζονται σε ένα διαχειριστικό ρόλο στη διαχείριση της ευημερίας και της διαχείριση ενδεχομένως της ευημερίας με δανεικά πολλές φορές. Να περάσει η τετραετία, να υπάρξει αυτή η νομή των προνομίων της εξουσίας που δίνει σε κάθε κυβέρνηση η κατάληψη της εξουσίας, μια εκλογική νίκη. Και από εκεί και πέρα μακροπρόθεσμα τίποτα.
Απλώς οι κοινωνίες διαισθάνονται αυτό και διαισθάνονται και μεγάλα μέρη της κοινωνίας τα προβλήματα που δημιουργούν αυτές οι εξελίξεις, τα προβλήματα χάους, ανομίας που είναι σε μεγάλες σε συνοικίες πόλεων μεγάλων της Ευρώπης και της Αμερικής, που δημιουργεί όλη αυτή η ανεξέλεγκτη κίνηση μετανάστευσης, παράνομης μετανάστευσης, η αίσθηση της απώλειας του ελέγχου των συνόρων, δηλαδή το ότι όποιος θέλει μπαίνει, βγαίνει στις δυτικές κοινωνίες. Αυτά είναι ενδεχομένως θέματα που εκνευρίζουν την κοινωνία και οι πολιτικές ηγεσίες δεν τα έχουν αντιληφθεί ακόμη στο βαθμό που θα έπρεπε να τα αντιληφθούν. Νομίζω ότι η άνοδος των ακροδεξιών και των ακροαριστερών, δηλαδή στη Γαλλία έχουμε και ακροαριστερούς και ακροδεξιούς, η άνοδος των άκρων αποτελεί ένα ηλεκτροσόκ που ενδεχομένως να αφυπνίσει αυτές τις πολιτικές δυνάμεις. Επειδή είστε και οικονομολόγος, σήμερα το ευρωπαϊκό ας πούμε εκλογικό σώμα έχει το θέμα της άμυνας λόγω της ευρύτερης ανάφλεξης, έχει το θέμα της εσωτερικής ασφάλειας που εκεί εμπλέκεται και το μεταναστευτικό και έχει το θέμα της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή όμως πακτολός χρημάτων φεύγει από τα ευρωπαϊκά ταμεία για να διαχειριστεί το μεταναστευτικό πρόβλημα. Οπότε εκεί πώς πιστεύετε ότι πρέπει να διαμορφωθεί πρόταση για το συνδυασμό ας πούμε, σε αυτόν στη διαχείριση? Κοιτάξτε, όλο αυτό ξεκινάει από μια νοοτροπία των τελευταίων δεκαετιών, από μια νοοτροπία που άνθησε μετά την κατάρρευση της Σοβιετίας και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, του διαζυγίου που πήραν οι δυτικές κοινωνίες από την έννοια της, από τη σημασία της γεωπολιτικής. Το ότι η ιστορία υπάρχει, η γεωπολιτική υπάρχει και οι ανταγωνισμοί μεταξύ χωρών και γεωπολιτικών περιοχών θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Τώρα το αντιλαμβανόμαστε αυτό, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι η Δύση έχει παρακμάσει, έχει αδυνατήσει και προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν αυτό, είτε αυτή είναι η Ρωσία που προσπαθεί να επανακτήσει τη ζώνη επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης, είτε αυτή είναι η Τουρκία στη γειτονιά μας που προσπαθεί να ανακτήσει τη ζώνη επιρροής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είτε είναι η Κίνα που προσπαθεί να αναστήσει την παλιά της έγκλη που είχε πριν από 100-200 και περισσότερα χρόνια. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα μας επαναφέρει βία στο έδαφος, μας προσγειώνει βία. Οι δυτικές κοινωνίες είναι απλό, τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν είναι απλά. Απλώς φοβάται η πολιτική τάξη αυτή τη στιγμή να τα θέσει. Το να υπάρξει αμυντική θωράκιση, δηλαδή να απαντήσουμε στη γεωπολιτική πρόκληση, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν δαπάνες προς τα εκεί. Για να υπάρξουν δαπάνες προς τα εκεί, θα πρέπει να μειωθούν από κάπου αλλού. Δηλαδή από την ευημερία, την υλική ευημερία που διανύουν οι δυτικές κοινωνίες, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια χρήματα για την αμυντική τους θωράκιση. Είτε αυτό αμυντική ευημερία υλική, είτε αυτό πρόκειται για τα παχυλά συνταξιοδοτικά προγράμματα που υπάρχουν σε όλες τις δυτικές κοινωνίες, όπου οι συνταξιούχοι παίρνουν πιο πολλά χρήματα από αυτούς που εργάζονται, είτε αφορά τις κοινωνικές δαπάνες, είτε την παιδεία, είτε την υγεία. Σαν κοινωνίες θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να μπορούν να κρατάνε τον έλεγχο των συνόρων τους και να έχουν επιρροή πολιτική στον πλανήτη, για να μην χάσουν πολύ περισσότερα από αυτά που θα χάσουν αν αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Τώρα, να πάμε λίγο στα καθημάσεις και με αυτό να κλείσουμε. Έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία είναι σε απόλυτη διάσπαση, μια κυβέρνηση που έχει χάσει περίπου 18 μονάδες σύμφωνα με το πώς το αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις και φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε μια περιδίνηση. Πόσο εύκολο είναι τα φαινόμενα που είδαμε στην Γερμανία και στη Γαλλία να αποτυπωθούν και, και στο πολιτικό σύστημα το ελληνικό? Νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Άμα κοιτάξει κανείς τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κανένας από εκεί που είχε πέσει τα τελευταία 6-7 χρόνια στη δεύτερη θέση, η τρίτη, τώρα επανέρχεται στην πρώτη θέση. Ο κανένας σημαίνει ότι υπάρχει ένα κενό. Δηλαδή υπάρχει μια ζήτηση από την κοινωνία ενός προϊόντος, ενός λόγου, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όταν υπάρχει ζήτηση στην οικονομία, όταν υπάρχει ζήτηση για ένα προϊόν, θα βρεθεί κάποιος να το παράξει και να το πουλήσει.
Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ανησυχία στην κοινωνία, θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει η απάντηση. Τώρα, τα θέματα άμυνας είπαμε ότι είναι ψηλά στην ατζέντα σε όλη την Ευρώπη και εδώ στο άκρο της Ευρώπης είναι ακόμα ψηλότερα. Είχαμε την επίσκεψη του Αιγύπτιου Προέδρου του Αλσίση στην Τουρκία. Υπογράφηκαν συμφωνίες. Ποιο είναι το αποτύπωμα που πιστεύετε ότι αφήνει αυτή η επίσκεψη, γιατί έχουμε και ανταυτού την τριημερή που ετοιμάζεται με Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ και νομίζω θα τετραμερή που θα συμμετέχει και η Αίγυπτος. Πώς πιστεύετε ότι διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε αυτό το πεδίο με βασικό παίκτη την Αίγυπτο? Νομίζω ότι η επίσκεψη του Προέδρου της Αιγύπτου στην Τουρκία είναι, θυμίζει λίγο το τελευταίο σύμφωνο φιλίας της Ελλάδας με την Τουρκία. Οι δυτικοί σύμμαχοι προσπαθούν, πιέζουν τις χώρες της περιοχής να τα βρούνε μεταξύ τους, να έχουν ένα μόντους βιβέντι, μη απειλητικό μεταξύ τους, προκειμένου να μην δείχνει η δυτική συμμαχία, η Δύση, αυτή την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζει κατά καιρούς. Από ό,τι είδα, οι συμφωνίες που υπέγραψε ο πρόεδρος της Αιγύπτου με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογάν, είναι ίσονος σημασίας. Δεν είδα μέσα σε αυτές κάποια συμφωνία που να δείχνει κάποια γεωπολιτική μετατόπιση του προσανατολισμού της Αιγύπτου. Η Τουρκία και η Αίγυπτος, όπως και η Τουρκία και η Ελλάδα, έχουν ανταγωνιστικά συμφέροντα και νομίζω αυτά τα συμφέροντα είναι που χαράζουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους. Δεν βλέπω ότι μετατοπίζεται η Αίγυπτος, η στρατηγική της Αιγύπτου έναντι της Τουρκίας, απλώς στα πλαίσια των δυτικών ίσως σχέσεων καλών που κρατάει, ενέδωσε και προσπαθεί να αποκαταστήσει κάποιο μέρος των επαφών με την Τουρκία, όπως κάνουμε και εμείς άλλωστε. Και με όλα αυτά έχουμε και τις εσωτερικές στρεβλώσεις. Αυτό το περιβόητο καλώδιο που θα συνδέει Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα για να δίνει ρεύμα στην Ευρώπη, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα από το 2011 που ξεκίνησε, ας πούμε, ως Interconnector Eurasia. Και στο τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι η Κύπρος, όπως αυτό φαίνεται στην ειδησιογραφία, τοπικά συμφέροντα δεν αφήνουν να εξελιχθεί αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο είναι και με ευρωπαϊκά λεφτά, έτσι, που έχει και μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Είναι σε ένα σημείο καμπής. Τι βλέπετε πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό το θέμα? Θεωρώ ότι οι πιέσεις από την Ευρώπη και την Αμερική θα είναι αρκετά ισχυρές. Να μην ξεχνάμε ότι στην Κύπρο υπήρχε πάντα μια αυξημένη επιρροή είτε της Σοβιετικής είτε της Ρώσικης γεωπολιτικής οντότητας, για λόγους που δεν είναι του παρόντος να τους εξηγήσουμε. Δεν νομίζω ότι αυτή μπορεί να αντιστραφεί αυτή η πορεία, στο βαθμό που η Ευρώπη και η Αμερική θα θελήσουν να πραγματοποιηθεί αυτό, και είναι προς το συμφέρον και της Ελλάδας και της Κύπρου και του Ισραήλ γεωπολιτικά να μπορεί να έχει αυτή την εγκύτητα προς τη Δύση, ας πούμε, να είναι η προκεχωρημένη αιχμή της Δύσης στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, κύριε Στούπα, ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε και την ανάλυση σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ γεια σας. Ευχαριστώ.